καταγγελθεί με όλους τους τόνους και όλη τη δύναμη από όλο το πολιτικό σύστημα, από όλο το πολιτικό σύστημα του δημοκρατικού, του συνταγματικού τόξου. Χωρίς συμψηφισμούς, χωρίς τακτικισμούς, οι οποίοι δείξανε και στην Ευρώπη και στη χώρα μας που οδηγούν, όταν το αυγό του φιδιού συνεχώς με την ατζέντα την οποία αναδεικνύεις και παράγεις, το ζεσταίνεις και του διαμορφώνεις την υπόσταση μιας μεγάλης επικινδυνότητας για τη χώρα. Αυτή η υπόθεση δεν μπορεί να συνεχιστεί τουλάχιστον μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Θα πρέπει οι αναφορές που γίνανε προηγούμενα από τον βουλευτή Λαγό να έρθουν και πάλι για συζήτηση στην Επιτροπή Διοντολογίας. Πλην όμως θα πρέπει να είμαστε πάρα πολύ σαφείς ότι αν αποτελούν και φαίνεται ότι αποτελούν συνέχιση μιας στρατηγικής έντασης, επίθεσης, διχασμού, μυσαλλοδοξίας και επικινδυνότητας της διεθνής σχέσης της χώρας, τις οποίες δυναμητίζουν με τις δηλώσεις τους έτσι ώστε να δημιουργούνται αντισώματα και να ανατροφοδοτείται μία ένταση με τις πιο ακραίες δυνάμεις γκρίζων και άλλων πολύχρωμων λύκων στη γείτονα χώρα, αυτά όλα θα πρέπει να αποκαλυφθούν, να στυλιτευθούν, να απομονωθούν και να κολλαστούν κατά τον πλέον αυστηρό τρόπο από τον κανονισμό της Βουλής αλλά και στο δημόσιο λόγο. Αυτό πιστεύω ότι θα πρέπει όλους να μας συνέχει σαν καθήκον. Εάν δεν το κάνουμε εμείς εδώ, δεν μπορεί να το κάνει κανένας άλλος, είτε σε απομονωμένες δικαστικές αίθουσες της περιφέρειας, είτε σε πόλεις και κομοπόλεις και δήμους, είτε στο δρόμο όταν υπάρχουν αυτά τα χαρακτηριστικά και αυτές οι νοοτροπίες. Και θέλω να σας πω και κάτι τελευταίο, κύριε Πρόεδρε, με συγχωρείτε, διότι πράγματι έχουμε πει ότι η δημοκρατία λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο, τον παιδαγωγικό, τον αποτρεπτικό, τον προληπτικό, τον ανεκτικό, αλλά ταυτόχρονα τον αυστηρό. Πριν από 3 ώρες συνέβη κάτι το οποίο μέχρι τη στιγμή που θα σας το πω τώρα δεν το γνώριζε κανένας, ας πούμε, σε αυτή την αίθουσα, και θα μπορούσε να δημιουργηθεί σ' άλλος. Δεν λειτουργούμε έτσι. Διότι δυστυχώς έγινε ένα επεισόδιο όπου μία πρώτη συγγενής επίλεκτου στελέχους βουλευτού της Χρυσής Αυγής, μέσα από εδώ, παίρνοντας τα παιδάκια της από το βρεφονηπιακό σταθμό, εξύβρισε κατά το χειρότερο τρόπο παρόντων πάρα πολλών τον βουλευτή Ζεϊμπέκ με απίστευτες ύβρις και τα λοιπά. Και αυτό το θέμα έληξε σε επίπεδο φρουράρχου, θα υπάρξει ειδική αναφορά. Ζήτησε συγγνώμη κυρία, δεν ειδοποιήσαμε καν τον σύζυγό της, το επίλεκτο στέλεχος Χρυσής Αυγής, ούτε δημιουργήθηκε ένα άλλο ζήτημα, πήρε η ίδια την ευθύνη πάνω της, κατεγράφησαν αυτά, ο ίδιος ο βουλευτής ήταν παρόν και είπε ότι αποδέχεται τη συγγνώμη. Αυτά συμβαίνουν καθημερινά. Εδώ μέσα, που είμαστε προστατευμένοι πολλαπλά, όχι μόνο μασιλίες, για να συνεννοούμαστε. Τι συμβαίνει έξω? Τι θα συμβεί έξω εάν από εδώ πέρα μέσα φύγει το σήμα ότι δεν πειράζει, λέμε και μια κουβέντα παραπάνω, έτσι, κι αν γίνει κάτι? Για όσους παλαιότερους ζήσαμε το 12-13, που είχαν παρουσιαστεί 84 εγκληματικές ενέργειες δημόσια και τα φέρναμε αυτά τα στοιχεία, μας απαντούσαν τότε ότι όχι, είναι 2, 3, 4, μέχρι ξαφνικά ένα Σάββατο που είδαμε στις τηλεοράσεις την εξέλιξη τότε, μετά τη δολοφονία του Παύλου Φίσα. Το θυμόμαστε. Και αυτές οι μνήμες γίνανε τώρα. Δεν μπορούμε να επιτρέψουμε να ξαναγίνουν αυτά τα πράγματα στη χώρα, μέσα στην κοινωνία, μέσα στους χώρους δουλειάς, μέσα στα σχολιά, μέσα στα προσφυγικά και μεταναστευτικά κέντρα που υπάρχουν.
αυτή η άποψη, αυτή η φωνή του μίσους, αυτή η ύβρις, αυτός ο εξευτελισμός, αυτή η απόλυτα συνειδητή υπονόμευση των σχέσεων της χώρας έτσι ώστε να οδηγηθούμε σε εκρηκτικές καταστάσεις και να τα τροφοδοτεί τη ένταση, πρέπει να σταματήσει. Και η αρχή για να σταματήσει πρέπει να γίνει από εδώ πέρα μέσα. Και πρέπει να είμαστε όλοι σύμφωνοι σε αυτή την εξέλιξη και θα παρακαλούσα να ακολουθηθεί μεν καταρχήν αυτά που λένε ο κανονισμός για αυτά που είπε ο κύριος προηγούμενα, αλλά από εκεί και πέρα ενδεχομένως, καθώς θα γενικευθεί ξανά η συζήτηση εδώ, να υπάρξει παραπομπή πλέον με το άλλο άρθρο του κανονισμού για τη συλλογική παρουσία και για πόσο χρόνο της κοινοβουλευτικής ομάδας της Χρυσής Αυγής εδώ πέρα μέσα. Εάν είναι αμετανόητο και κάθε φορά τους δίνουμε και είμαστε υποχρεωμένοι να τους δώσουμε το περιθώριο να δηλώσουν και επαναλαμβάνω ένα επεισόδιο που είναι πριν τρεις ώρες δεν το μάθε κανείς ακριβώς διότι δηλώθηκε μια μετάνοια, υπήρξε μια συνεννόηση σε ένα πλαίσιο. Τους δίνουμε αυτό το περιεχόμενο. Κάθε λοιπόν που πιάνουν μικρόφωνο ενδεχομένως θεωρούν ότι έτσι παίρνουν επαφή με κάτι άλλα ακραία στοιχεία ή διχοτομούν άλλες παρατάξεις που αφιταλαντεύονται σε αυτή τη φάση. Είναι δικαίωμά τους να θεωρούν ό,τι θέλουν. Δεν θα το ανεχτούμε. Αυτό το μήνυμα πιστεύω ότι θα πρέπει να φύγει από εδώ μέσα. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κυρίες και κύριοι συνάδελφοι, απλώς θέλω να επαναλάβω για την